συναισθηματικό και οικονομικό. Περάσατε δύσκολα σαν οικογένεια, σημαίνει, δηλαδή. Ναι, που σημαίνει ότι αυτό με έμαθε να εκτιμώ αυτά που έχω. Και ας είναι και λίγα. Να βιαστείς να γυρίσεις πάλι σε μένα. Γύρνα σε μένα. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για το καινούργιο σου τραγούδι, το οποίο ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει. Γύρνα σε μένα, ε. Γύρνα σε μένα. Βγήκε ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Και κατάφερα και το ντύσαμε και με εικόνα, με εξαιρετικούς συνεργάτες. Γενικά το team ήταν άτομα τα οποία μου αρέσει η δουλειά τους, τους εμπιστεύομαι και ήμουν και εγώ πιο χαλαρή, γιατί στα γυρίσματα δεν είμαι πολύ καλή. Παγώνω. Μια χαρά σε βλέπω, λαλίστατη είσαι. Άμα έχω έναν άνθρωπο απέναντί μου έτσι γλυκό και ειλικρινή, γιατί όχι. Να σου πω, θάλασσα, ήταν δική σου επιλογή, η θάλασσα. Δηλαδή, κοίταξε, ναι, τη θάλασσα τη λατρεύω. Πολλές φορές έχω παραλληλήσει και τον έρωτα με τη θάλασσα. Μου έδωσες μια ωραία πάσα, έρωτας. Αυτή την περίοδο πώς είσαι στη ζωή σου? Θάλασσα, θάλασσα. Θάλασσα, φορτουνιασμένη, έρωτας. Είσαι μαζί με τον Μάνο Δούκα 4 χρόνια. Είναι μια σχέση η οποία ήρθε στη ζωή μου, λες και ήταν γραφτό να γίνει. Φτάνει να υπάρχει η βάση στη σχέση, η οποία είναι αγάπη. Ειλικρίνεια. Ειλικρίνεια. Είναι κάτι ειλικρίνεια. Αυτό το σ' αγαπώ. Μ' αρέσει η ειλικρίνεια. Και αν μου πεις ειλικρίνεια όμως, μπορεί να σου πει και κάποια αλήθεια που να σε πληγώσει, να σε πικράνει, να δεκτώ. Δεν σημαίνει ότι δεν έχω πληγώσει. Έχεις πληγώσει. Έχω, φυσικά έχω πληγώσει, αλλά δεν το έκανα ούτε από κακία, ούτε επί σκοπού. Θεωρώ ότι είναι πολύ άσχημο να λες ψέματα. Είναι σαν να μην σέβεσαι τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου. Και δεν σέβεσαι και τον εαυτό σου. Τι είναι αυτό που θαυμάζεις στον άνθρωπο που είστε μαζί, ας πούμε, 4-5 χρόνια? Νιώθω ότι έχω δίπλα μου έναν άντρα ο οποίος δεν κολώνει, δεν φοβάται. Και έχει στόχο, έχει όνειρα. Σε περιμένω. Πάντα για σένα. Δεν έχει κάνει ποτέ γάμο και να μην το έχουμε μάθει, ε. Ωραία, θες εξομολογήσεις. Έχω αραβωνιαστεί. Μόλις τελείωσε το σχολείο. Αραβωνιάστηκες τόσο μικρή. Πώς το έκανες αυτό, μεγάλος έρωτας, ε. Απλά το έκανα, γιατί. Στα 18 σου αραβωνιάστηκες. Ναι, 17. Τελείωσε το σχολείο και αραβωνιάστηκες. Και πόσο κράτησες με αυτή τη σχέση? Εξέ, αραβωνιάστηκα μετά. Πόσο γρήγορα, μετά από κανένα μήνα. Όχι, ήταν μια σχέση 7 χρόνων. Θέλω λίγο να σταθούμε, επειδή το είδα και ένα πρόσφατο δημοσίευμα, στο θέμα του παιδιού. Που είχες μια ατυχή εγκυμοσύνη. Πώς το βίωσες όλο αυτό? Κάποια πράγματα δεν είναι στο χέρι σου. Δεν ήταν να γίνει. Σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Εσύ δεν κινδύνευσες όμως, Δέσμε. Δεν ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Όχι, δεν κινδύνευσα. Θέλεις να κάνεις παιδί όμως. Και οι δυο μας θέλουμε. Που σημαίνει ότι δεν λείπει κάτι για να ξεκινήσουμε μια νέα ζωή. Αν είναι να έρθει, καλώς να ορίσει. Να σε κοιτώ στον ουρανό. Πάρα πολύ ωραία. Σπουδαία φωνή, έτσι. Και ξέρεις τι, πολλές φορές θεωρώ ότι η Δέσποινα Ολυμπίου μου λείπει από κάποια μουσικά σχήματα.